Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, θα χειροκροτούσα και εγώ μαζί με τους συναδέλφους αν ο κύριος Κεφαλογιάννης θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Ναι. Λοιπόν, θα χειροκροτούσα, λέω, και εγώ μαζί με τους συναδέλφους αν ο κύριος Κεφαλογιάννης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει μία κουβέντα για αυτό το οποίο συνέβη σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Και αυτό το οποίο συνέβη, και νομίζω ότι είναι κρίσιμο, πολιτικά κρίσιμο εννοώ, είναι ότι για 2 ή 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, ο Δημαρχής Υγείας Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι θα πέσει χ, έτσι το είπε, θα πέσει χ, λέει, στις διοικήσεις και σε όσες προσλήψεις καθαριστριών κλπ. Κλπ. Βοηθητικού ΟΑΕΔ και τα λοιπά, βοηθητικού προσωπικού, ως ανώτερος του οποιοδήποτε στέ, θα τα καθαρίσει όλα. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν με αυτόν τον τρόπο νομίζετε ή θεωρείτε ότι έχει οποιοδήποτε μέλλον και ειδικά στον χώρο της υγείας η πολιτική σας, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Και νομίζω ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και περιθώριο να διευκρινίσετε επιτέλους ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε τώρα, πηγαίνοντας στο νομοσχέδιο, και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου οργανικό τμήμα της ψυχιατρικής κοινότητας με την ευρύτερη έννοια, καθώς έχω υπηρετήσει αυτό το χώρο δεκαετίες και από τη θέση του γιατρού του ΕΣΥ και από τη θέση του πανεπιστημιακού γιατρού, και ένας χώρος στον οποίο αισθάνομαι ότι και γνωρίζω αλλά και μπορώ να συμβάλλω στο να βελτιωθούν πράγματα, και επειδή παρακολουθώ τις πολιτικές, ειδικά στον τομέα της ψυχικής υγείας και λιγότερο των εξαρτήσεων, πάντως σε αυτό το χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επιτρέψτε μου να έχω αυτόν τον προσωπικό τόνο και να πω πρώτα απ' όλα στον κόπο και στη δουλειά που κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι για να συγκροτήσουν το νομοσχέδιο για την διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας, ένα ευχαριστώ. Και βεβαίως και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής, τον καθηγητή, τον κύριο Θωμά Ιφαντή. Νομίζω ότι κάνανε μία πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία βεβαίως και μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης και της συζήτησης στο Κοινοβούλιο, αν θέλετε, βελτιώθηκε στα σημεία που, θα έλεγε κανένας, υπήρχαν βάσιμες αντιρρήσεις και βάσιμες υποδείξεις για να απλοποιηθεί το σύστημα, να είναι πιο αποτελεσματικό, να είναι πιο δημοκρατικό και να μπορεί να απελευθερωθεί, θα έλεγα, από διαδικασίες που μπορεί να στενεύανε κάποια περιθώρια. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι έχουμε κρατήσει πολύ χαμηλούς τους τόνους σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε όλες διαχρονικά, όποιος ήθελε πραγματικά να δει τα πράγματα στην εξέλιξή του, σε όλες τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία εντοπιζόταν είναι η ενδιάμεση δομή του διοικητικού συστήματος, η ανεπάρκεια δηλαδή του να διοικηθεί το σύστημα αποτελεσματικά και να μπορέσει η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας να παίξει ένα πιο στρατηγικό και πιο επιτελικό ρόλο. Δεν υπάρχει ούτε μία από τις αξιολογήσεις αυτές που γίνανε από επιστήμονες κύρους, και δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό από καμία πλευρά του Κοινοβουλίου, φαντάζομαι,
ήταν ένα από τα κρίσιμα θέματα στα οποία υπήρχε σαφής τοποθέτηση και ότι έπρεπε να διορθωθεί. Και αυτό διορθώνεται. Διορθώνεται διότι πλέον, ειδικά στο περιφερειακό επίπεδο, με τα περιφερειακά συμβούλια που έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες, νομίζω ότι λύνονται ζητήματα και νομίζω ότι είναι σαφές από τις ίδιες διατάξεις που αφορούν την ψυχική υγεία, ότι και τα ζητήματα στα οποία υπήρχαν ελλείμματα, παραδείγματος χάρη η γραμματεϊκή υποστήριξη αυτών των δομών, εξασφαλίζεται. Μπορεί σε αυτή τη φάση να μην μπορούμε να δώσουμε παραπάνω κίνητρα πέρα από τις 15ήμερες άδειες που δίνει το νομοσχέδιο για τα μέλη των τομεακών επιτροπών, αλλά νομίζω ότι στο μέλλον μπορεί να έχουμε περιθώρια πράγματι να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα. Όμως θέλω και από το βήμα αυτό να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου, στους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και άλλο προσωπικό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, μέχρι και την καθαρίστρια του τμήματος, έχουν ένα ρόλο ως ομάδα σε αυτό το σύστημα. Και θέλω να πω και θέλω να απευθύνω μία πρόσκληση και να πω το εξής, ότι αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση, που προφανώς είναι και δεν ισχυριστήκαμε τίποτα διαφορετικό, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της διοίκησης του συστήματος, δεν λύνει ως διαμαγείας όλα τα άλλα προβλήματα και γι' αυτό συνοδεύεται και από άλλες παρεμβάσεις. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε αυτό, δεν θέλω να φάω το χρόνο, δηλαδή και στην ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, με τις 300 προκηρύξεις μόνιμων ανθρώπων για το σύστημα ψυχικής υγείας, αλλά και άλλα μέτρα τα οποία παίρνουμε. Παραδειγματικά αναφέρω και την επεξεργασία που έχει γίνει από τα Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης στο άρθρο 69 για τους ακαταλόγιστους, αλλά και τη δουλειά που γίνεται για τις ακούσιες νοσηλείες. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι προϊόν μεγάλης προσπάθειας πολλών ανθρώπων και κυρίως ανθρώπων από το χώρο της ψυχικής υγείας. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά συνιστούν μία πρόκληση, πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα ψυχικής υγείας, για μία επανεκκίνηση. Θα έχουμε δηλαδή, και το πιστεύω βάσιμα αυτό, μέσα στο 17, μία αλλαγή της εικόνας, κυρίως με το άνοιγμα τμήματων, ψυχιατρικών τμήματων στα γενικά νοσοκομεία, θα έχουμε μία αλλαγή της εικόνας στο σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης και μία δυνατότητα να προχωρήσουμε πολύ πιο αποφασιστικά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, δηλαδή στην τομεοποιημένη παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών με κατεύθυνση την κοινότητα. Αυτός είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, όλης αυτής της προσπάθειας. Και θέλω ακόμη να προσθέσω ότι κάποια από τα σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας, νομίζω ότι αδικούν ακόμη και αυτούς οι οποίοι, θα έλεγα, τα γράφουνε. Δεν μιλάω για το θέμα της εκμετάλλευσης απόψεων από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, έχει απαντήσει ο Υπουργός σαφέστατα σε αυτό το θέμα, αλλά μιλάω και για άλλες παρεμβάσεις που τολμούν να πούνε, και χρησιμοποιώ μια έντονη έκφραση, τολμούν να πούνε ότι αυτή η ψυχιατρική μεταρρύθμιση καθυλώνει, λέει, το σύστημα ψυχικής υγείας. Νομίζω είναι απολύτως εκτός πραγματικότητας αυτή η αντίληψη και αυτή η άποψη, και θέλησα να το επισημάνω και από αυτό το βήμα. Καλό και αυτούς λοιπόν τους συναδέλφους που μπορεί να είδανε με κάποιο διαφορετικό μάτι αυτό το βήμα που γίνεται, να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν πραγματικά στο να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί, και τώρα θα κάνω την κριτική μου και στους υπουργούς, πράγματι
Κύριοι συνάδελφοι, καθυστερήσαμε πολύ και άρα πρέπει να φανούμε, και θα σας ελέγξουμε γι' αυτό, πάρα πολύ γρήγοροι στην εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης. Θα νιώθετε την ανάσα μας στο σβέρκο σας. Λοιπόν, ειδικά γι' αυτό και το λέω με πλήρη συνέστηση, γιατί αυτό το σχέδιο νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες να προχωρήσει και να γίνει πραγματικά στοιχείο επανεκκίνησης στον τομέα της ψυχικής υγείας, που προφανώς έχουμε σοβαρές ελλείψεις και προφανώς πρέπει να δώσουμε, να κάνουμε πολύ γρήγορα βήματα και συνολικά στο πεδίο αυτό και ιδιαίτερα, θα έλεγα, στον τομέα της ψυχιατρικής φροντίδας των παιδιών και των εφήβων, που εκεί έχουμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και είμαστε σε ένα δύσκολο δρόμο. Αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας μου σε αυτό που θεωρώ το βασικό σε αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να πω ότι αν κανένας με αντικειμενικό τρόπο δει το σύνολο του νομοσχεδίου και είναι ένας αντικειμενικός κριτής πέρα από τις όποιες διαφορές, να δεχτώ ότι στις διαδικασίες έχουμε ακόμη προβλήματα, ναι, έχουμε. Δεν είναι, ας πούμε, το θέμα των τροπολογιών και το πώς έρχονται τελευταία στιγμή, ενώ είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι αρκετούς μήνες, εν πάση περιπτώσει, στην διαδικασία. Πρέπει να είμαστε πιο καλοί, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το σύνολο των διατάξεων ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Ρυθμίζουν πραγματικά προβλήματα, δίνουν λύσεις και απαντήσεις, και αυτό θα φανεί και στην ψήφιση των άρθρων, όπου νομίζω ότι μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου θα ψηφίσει πολλά άρθρα από αυτό το νομοσχέδιο. Μένει βεβαίως, και αυτό είναι απολύτως σαφές, οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Μένουν πολλά πράγματα σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης, με κορυφαίο το θέμα της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ελπίζω σύντομα, όπως είπατε κύριε Υπουργή, να έρθει στη διαβούλευση και να αποκτήσει γι' αυτό την δυναμική του. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αν έχω την ανοχή σας, με τα εξής. Είναι προφανές ότι η σημερινή βραδιά, με την έναρξη των εκλογικών διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα αποτελέσματα δηλαδή που θα προκύψουν στις ολλανδικές εκλογές, και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο αμέσως προηγούμενο διάστημα και θα συμβούν και στους επόμενους μήνες που θα εξελιχθούν, δίνουν μία εικόνα μιας μετάβασης που είναι άγνωστο που θα πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ρευστό τοπίο, και αυτό που θα ήθελα κυρίως να πω είναι το εξής. Όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικρατούν οι δογματικές προσιλώσεις στη λιτότητα, που το μόνο που φέρνουν είναι μεγάλα προβλήματα, δεν δίνουν καμιά παραγωγική διέξοδο, ανακυκλώνουν πολύ σκληρά πράγματα για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτός ο φαύλος κύκλος της λιτότητας πρώτον, αλλά και της δημοκρατικής απονομιμοποίησης των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο πυροδοτεί κυρίως την ακροδεξιά ρητορική και αυτή την κατεύθυνση που επιστρέφει με δρυμύτητα στο επίπεδο της Ευρώπης. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έχει μία πραγματικά συμβολική αξία για το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα να υιοθετήσουμε την βουλευτική τροπολογία που έφερε ο συνάδελφος, σύντροφος και αγαπημένος από τα παλιά, ο
σύντροφος ο Μηταφίδης, ο συνάδελφος ο Μηταφίδης. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που δείχνει μια κατεύθυνση και έχουν σημασία και οι συμβολισμοί σε αυτό. Και βεβαίως θα κλείσω λέγοντας ότι όλη αυτή την περίοδο σε ένα ρευστό τοπίο υπάρχουν από την ελληνική πλευρά που δίνει μια σκληρή μάχη στην διαπραγμάτευση. Νομίζω υπάρχουν σημεία τα οποία δεν πρέπει να αγνοούμε, όπως είναι οι δηλώσεις της κυρίας Νουή σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα και τη δουλειά που έχει γίνει αυτά τα δύο χρόνια και στο επίπεδο της κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών κλπ. Όπως είναι οι δηλώσεις του Επιτρόπου Μοσκοβισή σε σχέση με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι τα επιτεύγματα με κόστος, κοινωνικό κόστος αυτών των πρωτογενών πλεονασμάτων που δίνουν δυνατότητες στη διαπραγματευτική μας προσπάθεια και πρέπει επιτέλους και προς όλες τις πλευρές των εταίρων και δανειστών και κυρίως προς την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να πούμε λόγια καθαρά, να πούμε σαφείς θέσεις, να πετύχει η χώρα ένα καλό αποτέλεσμα, ένα βιώσιμο κοινωνικά αποτέλεσμα που θα ανοίγει προοπτική μέσα από τη διαπραγμάτευση. Όλες οι άλλες κουβέντες για το διαρκές αίτημα που έρχεται και ξανάρχεται, για εκλογές που θα αναπνεύσει η χώρα, για τα χρήματα τα οποία πέφτουν και εμείς κρατάμε ομπρέλα, και όλα αυτά νομίζω ότι δεν συμβάλλουν με σοβαρότητα σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η χώρα για να πω το ελάχιστο. Γίνονται μάλλον, πηγαίνουν μάλλον προς την πλευρά της φάρσας, θα έλεγα, μιας καρικατούρας φραστικής, η οποία δεν έχει κανένα πραγματικό περιεχόμενο. Συνεπώς, κλείνοντας, λέω ότι με αυτό το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι κάνουμε ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό βήμα δημοκρατικής εμβάθυνσης στον τομέα της μεταρρύθμισης, της διοικητικής μεταρρύθμισης της ψυχικής υγείας. Νομίζω ότι δίνουμε πολύ σοβαρά μηνύματα και δίνουμε και τη δυνατότητα, είναι μια ευκαιρία και θέλω να τελειώσω με αυτό, με ένα κάλεσμα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις οικογένειές τους, να συμβάλλουμε όλοι μαζί στο να μπορέσει να αποκτήσει σάρκα και οστά αυτό το εγχείρημα, ταυτόχρονα με την προσπάθειά μας πολύ συστηματική και πολύ επίμονη να λύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα αυτού του χώρου σε μια προοπτική προχωρήματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ.